Λέγομαι Μαργαρίτης Παπαδόπουλος, είμαι εδώ της Τενωρίας του Αγίου Βασιλείου. Έκανα επίτροπος στην εκκλησία εδώ από το 1952 μέχρι σήμερα. Βρίσκομαι εδώ στην εκκλησία του Αγίου Βασιλείου. Έχω 59 χρόνια συμπληρωμένα. Λοιπόν, με είχε καλέσει ο Ιωακήμ Μακαριστός ο Δεσπότης και με έβανε επίτροπο μαζί με άλλους. Όλοι οι άλλοι φύγανε από τον κόσμο, μόνο εγώ έμεινα. Λοιπόν, να σας πω την ιστορία εδώ του Αγίου Βασιλείου τώρα. Εμείς εδώ δεν είχαμε εκκλησία. Ανήκαμε από την αριστερή πλευρά την Ιωλκού, ανήκαμε στην Μεταμόρφωση και δεξιά πλευρά στην Ανάληψη. Ήμασταν οι γονείς μας πρόσφυγοι. Ήρθαν από τη Μικρασία και από άλλα μέρη της Μικρασίας, πιο βαθιά, τα οποία ήρθαμε εδώ πέρα σαν πρόσφυγοι οι γονείς μας. Και θέλαμε, ήταν η επιθυμία μας να κάνουμε μια εκκλησία. Τελικά βρέθηκε ο τρόπος, μας φώτισε ο Θεός. Βρέθηκε εδώ ένα αντρόγυνο, ο νομαζόμενος Γεωργατζάς Αθανάσιος και κερατσό Γεωργατζά, οι οποίοι μας δωρήσαν, αυτό εδώ που έχουμε εδώ την εκκλησία ήταν χωράφι και σπέρνω πλατάτες. Λοιπόν, μας το δωρήσαν αυτό και είπαν θα κάνουμε μια εκκλησία, αλλά όχι εκκλησία τέτοια που έχουμε σήμερα. Μια εκκλησία έτσι πρόχειρη, όπως το είχαμε πρόχειρα στην αρχή που κάναμε, ένα αντίσκηνο είχαμε κάνει μια εκκλησία, μετά μέσα στην εκκλησία που κτιζόταν γύρω-γύρω, κάναμε ένα παράπηγμα και κάναμε μια εκκλησία και εκκλησιαζόμασταν. Δεν πηγαίναμε ούτε στην Μεταμόρφωση ούτε στην Ανάληψη. Λοιπόν, και η εκκλησία μας αυτή, όπως θα σας τη δείξουμε, είναι όλο μάρμαρο. Δηλαδή, είναι μάρμαρα από το σεισμό που έγινε από το 1954-55, αν θυμάμαι. Λοιπόν, και μαζεύαμε τα μπαλκόνια από τα σπίτια που ήταν εδώ, τα πλούσια σπίτια που είχαν μπαλκόνια, μπαλκονόπορτες και σκαλοπάτια, τα μαζεύαμε και έγινε αυτή η εκκλησία που τη θαυμάζει όλος ο κόσμος. Ήρθαν και είδαν από την Αθήνα Επιτροπή και είπε αυτή η εκκλησία, λέει, δεν υπάρχει εύκολα, δεν μπορεί να τη βρεις. Και έγινε με τίποτα, από φτωχούς ανθρώπους. Δεν είχαμε τίποτα. Οι γονείς μας ήταν πολύ φτωχοί. Με μεροκάματο ζούσαν οι άνθρωποι. Και φτιάξαμε μια εκκλησία που τη χαιρόμαστε όλοι μας και τη χαίρεται και όλος ο κόσμος. Λοιπόν, τι άλλο να πω, τον να θυμηθώ. Σας είπα, τα μάρμαρα, οι κολόνες που έχουμε, έχουμε 44 κολόνες μαρμάρινες με κοιονόκρανα που τις δουλεύανε άνθρωποι αγράμματοι. Τα ονόματά τους, ο Βαλαμπάνης Αργύρης ήταν ο πρωτοεργάτης, ο Μωραΐτης, ο Βαγγέλης, η αδερφή Λίτζου και άλλοι μπαρμπαράδες, οι οποίοι κάθε μέρα με αυτή τη δουλειά. Όλα τα μπαλκόνια αυτά που σας είπα και όλες οι μπαλκονόπορτες και ό,τι υπήρχαν από το σεισμό, τις φτιάξανε και είναι αυτή η εκκλησία όπως θα τη δείτε έξω. Την εκκλησία θα την βγάλουμε και οπτογραφία, θα τη δείτε. Λοιπόν, οι κολόνες είναι, σας λέω, και τα κοιονόκρανα, πώς τις ανεβάζανε και πώς τις στήσανε. 44 κολόνες μαρμάρινες, όχι επίδυση, μάρμαρο, όλες. Και οι κολόνες και τα κοιονόκρανα, όλα. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου ζητήθηκε αυτή η συνέντευξη. Λέγομαι Ελισάβετ Χατζοπούλου. Διακονώ εδώ στην ενορία μας του Αγίου Βασιλείου από το 1983. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από το διακόνημα αυτό. Αν και δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα, γνωρίζω βέβαια το πώς ξεκίνησε ο Ιερός Νός αυτός, τους δωρητές όπως και ο κύριος Μαργαρίτης είπε πριν από μένα. Λόγω της εργασίας μου δεν μπορούσα να προσφέρω καμία εθελοντική δουλειά, παρά μόνο οικονομική ήταν η δουλειά μου τέτοια. Όταν ξεκίνησε ο Ιερός Ναός από ένα αντίσκηνο, μετά έγινε μια παράγκα στην Πούμε, με την οποία την επενδύαμε κάτω με κάτι κουρελές, με κάτι χράμια και με τέτοια πράγματα. Καρέκλες από τη συνοικία όλοι μαζεύαμε για να μπορούν οι πιστοί να κάθονται. Ο γάμος μου έγινε εδώ μέσα σε αυτήν την παράγκα το 1956, που ήταν κτίσμα έτσι με τούβλα και με τέτοια πρόχειρα. Εκ των υστέρων οι άνθρωποι του, γενικά, όχι μόνο του Βόλου, αλλά και όλης της περιοχής, ακόμα και από Λάρισα και από Βελεστίνο, από παντού, προσφέρανε πολύ χρήμα. Οι γυναίκες γυρνούσαν από γειτονιά σε γειτονιά, μαζεύανε κάτι, χαλκώματα, κάτι μπακύρια, ό,τι υπήρχαν που φέρανε από την πατρίδα για να φτιάξουν την καμπάνα. Ήταν
πάρα πολύ μεγάλη η προσφορά τους. Με πολλή αγάπη, με πολλή θυσία, με το τίποτα μπορώ να πω έγινε αυτή η Εκκλησία μόνο με τη δύναμη του Θεού και με την αγάπη όλων των χριστιανών. Εδώ δουλεύανε άνθρωποι χωρίς να παίρνουν ούτε μία δεκάρα οι περισσότεροι. Χτιστάδες, μαρμαράδες, αυτοί που φτιάχνουν την επένδυση της πέτρας. Μάλιστα ήταν και ένας θείος μου εδώ που έφτιαχνε την εξωτερική εμφάνιση, όλη την πρόσωψη της Εκκλησίας, την πέτρα. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι ότι το πώς έγινε η Εκκλησία, το θέμα είναι ότι την αγκαλιάσαμε όλοι με αγάπη. Και έγινε αυτό το θαύμα των φτωχών που είχε υποθεί και στο πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε. Εδώ στο Βόλο ήρθα το 1957 και βρήκα το ναό, ήταν στη μέση πιο πάνω που χτιζότανε, και μέσα ήταν η παράγκα και σκεπή στο γενικογίτη και μέσα χτίζονται. Όταν ήρθα εδώ και βλέπω έξω ήταν γεμάτο μάρμαρα και εδώ ήταν χωράφια γύρω γύρω. Είπα στο Δαμασκηνό, με έφερες εδώ, εγώ οικογένεια, όχι θα μείνεις εδώ, μου λέει να δείξεις ικανό να φτιάξεις το τελειώσει το ναό. Και έτσι έμεινα εδώ λοιπόν και συνέχισα να προχωρήσω και ράδους και λοιπά και αριστερά. Και με έκανε, πήγα στην Άφησο την πρώτη εβδομάδα που θα δει τα παραμονές του Πάσχα, μετά που θα δω, και λειτουργώ στην παράγκα. Και βλέπω λοιπόν, έφερε ο επίτροπος ο Γιώργος ο Παπφιάδες τον Ιωακήμη, τον Δεσπότη. Κατέβηκε κάτω, μ' άκουσε τη λειτουργία, μπήκε στο γραφείο, παίρνει τηλέφωνο τον Μασκηνό, τον ευχαρίστησε, την έστειλε καλό εφημερίδα στην ορία του. Συνεχίσαμε, τελειώσαμε και είχα μια γεωγραφία με τον Ουσκούνι που ήταν Αμερικάνο που έστειλε λεφτά και συνεχίσαμε, πήγαμε την εκκλησία, γεμίσαμε την παράγκα και κάναμε μια σκάλινη με σαΐδιες και χώμα μέσα στο ιερό και κάναμε χειρετονία τον Παπαθήμιο τον Καψάλι, διάκο. Ναι. Τα εγγένεια του ναού τελέστηκαν την 1η Σεπτεμβρίου του 1963 από τον τότε Μητροπολίτη Δημητριάδος Δαμασκηνό. Την ίδια ημέρα καθαγιάστηκαν τα τέσσερα παρεκκλήσια του ναού, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αποστόλου Παύλου και Αγίας Κατερίνης. Με την τελετή των εγγενείων ολοκληρώθηκε η προσπάθεια και ο αγώνας των πτωχών χριστιανών. Όπως αναφέρει ο πατήρ Ιωάννης Σταθόπουλος, ενώ άλλοι ναοί έμειναν ανολοκλήρωτοι για 30 χρόνια, ο ναός του Αγίου Βασιλείου ολοκληρώθηκε μόνο σε 12 χρόνια. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή του 1922, ακολούθησε στα επόμενα 2 χρόνια με τη συνθήκη της Λοζάνης η ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα σε Ελλάδα και σε Τουρκία. Πολλοί μικρασιατικοί πληθυσμοί, ιδίως από το εσωτερικό της Ηπείρου, ήλθαν τότε στον ελληνικό χώρο ειρηνικά αλλά και αναγκαστικά, μεταφέροντας μαζί τους όχι μόνο τις εικόνες και τα εκκλησιαστικά τους κοιμήλια, αλλά και τις μνήμες, τα έθιμα και τον πολιτισμό τους, τον οποίο εν μέρη μεταφύτευσαν στους τόπους της νέας εγκατάστασής τους. Από την Καπαδοκία, έναν τόπο που τον κάνει συναρπαστικό η παρουσία της πίστης των ανθρώπων, κατέφθασαν το 1924 και στο Βόλο Θελήματι Θεού πρόσφυγες που κατοικούσαν στις παράγκες και ήταν περί τις 550 οικογένειες που μαζί με άλλες, σύνολο χίλιες, αποτελούσαν το συνοικισμό Ιολκού. Τότε, στα 1949, με τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολίτου Ιωακήμ, ζήτησαν την ίδρυση σχολείου και εκκλησίας.
Όπως αναφέρει ο Σάβας Σαββαΐδης, το Σεπτέμβριο του 1952 είχαν σταλεί από το εργοστάσιο Τσαλαπάτα χιλιάδες τούβλα. Για να μεταφερθούν αυτά στο χώρο των εργασιών, ο πατήρ Κλήμης πήγε στο 14ο Δημοτικό Σχολείο, παρακάλεσε τον δάσκαλο και τα παιδιά της 5ης και 6ης Δημοτικού άφησαν τα μαθήματά τους και για αρκετές μέρες μετέφεραν τούβλα στα θεμέλια. Η αμοιβή των παιδιών ήταν μια μικρή εικόνα, ενθύμιο των κατηχητικών σχολείων. Μάλιστα, ήταν τέτοιος ο ζήλος των παιδιών για να μεταφέρουν τα τούβλα, ώστε πολλά από αυτά σήκωναν περισσότερο από όσα μπορούσαν, με αποτέλεσμα να ματώνουν τα χέρια τους. Τα ματωμένα τούβλα ήταν μία ακόμα απόδειξη της πάνδημης συμμετοχής των κατοίκων της περιοχής στην οικοδόμηση του ναού. Ναι. Το 1958 ανέλαβε καθήκοντα προϊσταμένου του ναού ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Χριστόπουλος, σε συνεργασία με τον πατέρα Κλήμη Αναστασίου, τους εφημερίους του ναού και κυρίως με τον συμπαραστάτη του πατρός Ιωάννη Σταθόπουλου, έκανε ό,τι χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί ο ναός. Όπως ο ίδιος διηγείται, όταν ήρθε από τη Μητρόπολη Τριφυλίας, βρήκε μια κατάσταση πολύ δύσκολη στο προάβλιο του ναού, όπου παντού υπήρχαν κολόνες, μάρμαρα και άλλα υλικά για να αποπερατωθεί ο ναός, όπου έδωσε μεγάλο ποσοστό χρημάτων, το οποίο υπολογιζομένο ανέρχεται στις 15.000 δολάρια. Σε έκφραση ευγνωμοσύνης, ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός απένιμε στον Ουτσκούνη το οφείο του Μυρόδουτου της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και τον έντισε με το μανδύα του εκκλησιαστικού αξιώματος. Ο ναός συνέχισε τη δράση του και επί Μητροπολίτων Ηλία και Χριστοδούλου. Επί των ημερών του αημνήστου Μητροπολίτου Χριστοδούλου και με την ευθύνη του προϊσταμένου πατρός Αθανασίου Κολλά, ανηγέρθη πνευματικό κέντρο. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1986 και ολοκληρώθηκαν με τα εγκαίνια στις 10 Νοεμβρίου του 1996. Στο πνευματικό κέντρο δόθηκε το όνομα Βασιλιάς. Συγχρόνως τελέστηκαν και τα θερανίξια του παρεκκλησίου του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωθου. Στο πνευματικό κέντρο στεγάζεται και το νεανικό και φιλανθρωπικό έργο της ενορίας. Σήμερα ο ναός με τη συμπαράσταση του Μητροπολίτου Ιγναντίου λειτουργεί ως πυρήνας δράσης της ενορίας. Η επίκληση του προστάτου Αγίου Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας αποτελεί τον καλύτερο βοηθό για να συντελιστεί και αυτό το θαύμα όχι πλέον των πτωχών υλικά αλλά των πτωχών σε δυνάμεις χριστιανών που πάντοτε θα θυμούνται τη ρίση του Αποστόλου Παύλου. Της αγαπώσει των Θεών, πάντα συνεργεί εις αγαθών.